Θα σου πω μια πρόταση. Μπορεί να είναι σωστή, μπορεί να είναι λάθος. Θα σου την πω και θέλω να μου απαντήσεις. Ναι. Πιστεύεις πως είσαι 100% εαυτός σου? 100% εαυτός μου. Καταπιέζομαι λίγο γιατί δεν μπορώ να εκφραστώ ελεύθερα λόγω του λεξιλογίου που χρησιμοποιώ. Και επειδή είμαι και σε ένα σπίτι που ξέρεις, είμαι λίγο περιορισμένος και δεν μπορώ να κάνω ακριβώς αυτά που θέλω, αλλά οκ. Κάποιες φορές νιώθεις, με απόλυτη ειλικρίνεια, σκέψου πως είμαστε μόνοι μας, νιώθεις κάποιες φορές πως προσπαθείς να δείξεις μια ενισχυμένη έκδοση του εαυτού σου? Όχι, ίσα-ίσα καταπιέζω τον εαυτό μου. Δείχνω μια μειωμένη έκδοση του εαυτού μου. Αυτό σου λέω. Καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνεις. Συζητάμε το ίδιο πράγμα. Το έχω απαντήσει με τρεις διαφορετικούς τρόπους και δεν καταλαβαίνεις. Δεν είσαι νέιμον άνθρωπος, μου φαίνεται. Συζητάω δηλαδή τόση ώρα με ένα χαζό. Πραγματικά χαίρομαι που με αποκαλείς εσύ χαζό. Μα είσαι χαζός. Συντορκίζομαι, χαίρομαι που με αποκαλείς εσύ χαζό. Η καρδιά μου γελάει από μέσα, εσύ. Χαίρομαι. Εάν με αποκαλείς Αναστάσεις χαζόν, τότε θα πω, Νίκο, τι κάνεις. Αλλά όταν με αποκαλείς εσύ χαζό, χαίρομαι πραγματικά. Επειδή δεν έχεις καταλάβει ακόμα πόσο σημαντικός είναι ο λόγος μου, καταλαβαίνεις. Για αυτά που σου λέω, και ότι πόσο βαθιά μελετημένα είναι. Είσαι και χαζός και για μένα είναι σε fake κιόλας τελείως. Χαίρομαι, ρε. Από το στυλ σου, αυτό που πλασάρεις, το ρολόι σου μέχρι και δεν ξέρω και εγώ τι. Χαίρομαι που με αποκαλείς χαζό. Hello. Για να το κάνεις. Ε, 3.